Πάμε σε μια ακόμη ομάδα που κέρδισε τον προβιβασμό της στην Γάμα Εθνική. Είναι ο Απόλλων Ευπαλίου. Η Φωκίδα θα έχει εκπρόσωπο τη νέα χρονιά στην μεγαλύτερη κατηγορία και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Και για αυτή την επιτυχία θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ομάδας του Ευπαλίου, τον κύριο Γιάννη Κούγια, που τον έχουμε κοντά μας μέσω Skype και θα μπορέσουμε να τα πούμε. Κύριε Κούγια, να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τρία συνεχόμενα χρόνια πρωταθλητής και άνοδος στη Γάμα Εθνική, ο Απόλλων Ευπαλίου. Υπάρχει κάποιο μυστικό επιτυχίας? Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω και προσωπικά και εκ μέρους του σωματείου για την πρόσκληση. Μας δίνεται χώρο και χρόνο να μιλήσουμε λίγο για όλο αυτό που πραγματοποιήθηκε φέτος. Μυστικό. Σίγουρα θα μπορούσε να πει πολύ εύκολα κανείς ότι εμείς τα τελευταία χρόνια λειτουργούμε με ένα πλάνο, με μια διαδικασία τέτοια η οποία ήταν στοχευμένη, με πολύ ήρεμο τρόπο και έφτασε ο καιρός γενικά που τελικά αυτό το πλάνο που βάλαμε πριν λίγα χρόνια στέφθηκε με επιτυχία. Το μυστικό δηλαδή είναι η απόλυτη καλή συνεργασία που υπήρχε μεταξύ ποδοσφαιρικού τμήματος, τεχνικού επιτελείου και διοίκησης. Επειδή συνέχεια ακούγεται κάτι και είναι κάτι σαν στερεότυπη έκφραση που λέμε ότι λειτουργούμε σαν οικογένεια, εμείς πραγματικά λειτουργήσαμε σαν οικογένεια. Και ίσως και αυτός ήταν, όχι ίσως, σίγουρα ήταν και αυτός ο λόγος που καταφέραμε να βρισκόμαστε στην επόμενη κατηγορία. Διάβασα κάποια από τις πρώτες ανακοινώσεις σας μετά την επιτυχία της ανόδου. Και λέτε για τον Απόλλων Ευπαλίου ότι δεν του χαρίστηκε τίποτα και κανείς χωρίς συναλλαγές. Θα θέλατε να γίνετε πιο διαφωτιστικός? Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς ήταν λίγο μια περίεργη και δύσκολη χρονιά φέτος, με την έννοια ότι αναφέρομαι γενικά και στο πρωτάθλημα που τελείωσε το νομό μας. Σίγουρα μπήκαμε λίγο στο στόχο, για μένα δικαιολόγητα, με την έννοια ότι ίσως ήταν και η ομάδα που ευνοήθηκε για να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελλο στη Φωκίδα. Είχα πει από την αρχή, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, ότι κάποια στιγμή θέλω να πω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος να απαντήσω κιόλας σε αυτό. Εμείς κρατήσαμε μια στάση η οποία θεωρώ ότι ήταν και η πιο ενδεδειγμένη, ώστε να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα, να μην ταράξουμε το πρωτάθλημα, να τελειώσουν όλα ομαλά και ήρεμα. Και αναφέρουμε στο εξής. Σίγουρα γίνανε κάποια διαιτητικά λάθη κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Έχω πει και στους συνεργάτες μου και στην ομάδα και την ίδια και στους ποδοσφαιριστές ότι το ποδόσφαιρό μας στη Φωκίδα βρίσκεται σε ένα στάδιο το οποίο ουσιαστικά υπολείπεται των άλλων ενώσεων. Και τι εννοώ? Και όταν λέω υπολείπεται των άλλων ενώσεων, εννοώ και στην διοργάνωση και σε όλα. Ένα κομμάτι αυτό είναι και η διαιτησία. Σίγουρα η διαιτησία δεν είναι αυτή που θα θέλαμε όλοι και όλα τα σωματεία να έχουν, με την έννοια ότι υπάρχει έλλειμμα διαιτητών, υπάρχει ίσως πιθανόν και έλλειμμα τεχνογνωσίας. Αυτό όμως που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι όλα τα παιδιά που υπάρχουν στην Επιτροπή Διαιτησίας στην Τρομού Φωκίδας είναι παιδιά τα οποία ουσιαστικά πέσουν γιατί το έχουν νεράκι, με τα λάθη τους, με τα σωστά τους. Άρα δηλαδή είναι κατανοητό ότι όλες οι ομάδες γνωρίζοντας και πρέπει να γνωρίζουμε ότι με αυτό μπορούμε να πορευτούμε και δεν είχαμε άλλες επιλογές. Σίγουρα η ομάδα που διαμαρτύρεται περισσότερο είναι ο ΣΑΕΣ Δεσποινάς. Δικαιολογημένα εν μέρη, εγώ δεν κρύβομαι, δεν έκρυψα ποτέ και δεν θα κρυφτώ ποτέ πίσω οτιδήποτε. Αυτό είναι όμως άλλο πράγμα, και το αναγνωρίζω ότι πιθανόν να αδικηθήκανε. Άλλο πράγμα όμως που το να ουσιαστικά να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, όχι από την επίσημη ομάδα της Δεσποινάς, έτσι για να μην παρεξηγηθώ τότε, αλλά να κινούνται στο διαδίκτυο διάφορες φήμες, πάλι ευνοήθηκε, απλώς ευνοήθηκε, γιατί για αυτούς τους λόγους. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι εμείς δεν πήγαμε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία, ούτε είναι στη λογική μας να έχουμε τέτοιες διαδικασίες. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα, το πιστεύω αυτό. Απ' την άλλη όμως δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι υπήρξαν και ομάδες γενικά και ειδικά για Σφίνα φέτος που ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Ξαναλέω ότι μπορεί να αδικήθηκε,
αλλά εγώ θα κάνω μια ρητορική ερώτηση που αναφέρεται σε όλους. Πόσο σίγουροι είμαστε ότι και ο Απόλλωνας δεν έφερε και τι? Είναι μια απάντηση ρητορική, έχω απάντηση. Απλά έχω και μια άλλη απάντηση που θα τη δώσω, ότι σίγουρα έχει αδικηθεί. Απλά γνωρίζοντας όμως και ξαναλέγοντας ότι το πρωτάθλημα μας διεξάγεται με αυτούς τους όρους, τους έχουμε αποδεχθεί όλοι. Άρα δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά να δούμε πίσω από την κουρτίνα και τι λέει πίσω από την κουρτίνα. Μπορούμε να έχουμε καλύτερη διαιτησία. Μπορούμε να έχουμε μια παιδιά να πούμε στη διαιτησία να φτιαχτεί λίγο καλύτερο το πρωτάθλημα μας. Αυτούς είναι και στόχους και αυτούς είναι και στόχους κοινών όλων των σωματείων πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Αυτό εννοούσαμε γενικά με τη δήλωση αυτή. Ήθελα να απαντήσω σε αυτό δηλαδή για να όσοι θέλουν να το καταλάβουν να αποκατασταθεί λίγο η τάξη. Πάντως είναι σημαντικά αυτά που λέτε. Ένας παράγοντας που η ομάδα του έχει καταφέρει να κερδίσει την άνοδο στη μεγαλύτερη κατηγορία και δεν είναι μόνο η κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά είναι και αυτή η ψυχοφθόρος διαδικασία των αγώνων μπαράζ, που και εκεί τα καταφέρατε με απόλυτη επιτυχία, όπως κάνατε και στο τοπικό πρωτάθλημα. Σίγουρα το θέμα της διαιτησίας είναι ένα κομμάτι που απασχολεί γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο από την κορυφή μέχρι τα πιο χαμηλά στρώματά του. Καταλαβαίνετε ότι και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θα υπάρχουν διαιτητές που μπορεί να κάνουν πολλά λάθη. Το θέμα είναι να είναι ανθρώπινα τα λάθη και να μην είναι εσκεμμένα τέτοια λάθη που θα επηρεάζουν τη διεξαγωγή ενός αγώνα, ενός πρωταθλήματος, κάποιων ομάδων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε κι εσείς. Πάντως με την εν γέννη αγωνιστική πορεία και εικόνα του Απόλλων Ευπαλίου, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την φετινή σας επιτυχία, κύριε Κούγια. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εγώ θέλω να πω και κάτι γι' αυτό, δηλαδή σε συνέχεια και αυτόν που είπατε τώρα και στην προηγούμενη ερώτηση, ότι πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε, ποιοι είμαστε και αναφέρομαι γενικά για το ποδόσφαιρο της Φωτίδας συμπεριλαμβανομένου και της δικιάς μας ομάδας. Θα πω χαρακτηριστικά κάτι για το που πει ότι γιατί είναι ένας ποδοσφαιρικός άθλος αυτό που έκανε ο Απόλλωνας. Αυτό θα το έλεγα σε οποιαδήποτε ομάδα της Φωτίδας να το κάνει. Εμείς όταν βγαίνουμε έξω από τον ομάδα, μια ομάδα φεύγει από τον ομό της Φωτίδας, θα το πω έτσι, ποδοσφαιρικά υποφέρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν κρυβόμαστε, ξαναλέω, ξέρουμε ακριβώς τις δυνατότητές μας. Εμείς κάναμε μια υπέρβαση και θα πω και ξεκάθαρα. Δηλαδή ότι στα τελευταία δύο παιχνίδια, δηλαδή που παίξαμε και με το Κερατσίνη και με το Παναθηναϊκό, η ομάδα είχε, να το πω σε εισαγωγικά, είχε σκάσει. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι υποφέρει μια ομάδα να φύγει έξω από τον γιατί, γιατί ουσιαστικά έχει ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι περιορισμένη δυναμική. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο οποιοδήποτε αποφασίσει να κάνει πρωταθλητισμό έχει ένα ορισμένο ταβάνι οικονομικό το οποίο θα πρέπει να φτάσει για να μην κάνει υπερβολές. Πολλοί νομίζουν ότι έχουμε κάνει υπερβολές. Δεν έχουμε κάνει υπερβολές. Εξάλλου δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε υπερβολές. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να κρατάς μια ομάδα η οποία θα βγει έξω από τον ομό Φωτίδας, θα αντιμετωπίσει πληθυσμιακά μεγαλύτερες περιοχές. Το ποδοσφαιρικό προϊόν, αντιλαμβάνεστε, λόγω και της πληθυσμιακής κατάστασης, είναι πολύ πιο εύκολο να βρεθεί. Που σημαίνει δηλαδή πρακτικά θα πηγαίνει σε μια διαδικασία ψυχοφθόρα, σωστά όπως το είπατε, με μια ομάδα, ξαναλέω, από τον ομό Φωτίδας, δεν βάζω μόνο τον Απόλλων, αυτό το γενικεύω. Με μια ομάδα η οποία θα έχει κάνει μια σεζόν σε κάποιες ταχύτητες χαμηλότερες και θα βρεθείς ξαφνικά ουσιαστικά να αντιμετωπίσεις άλλες καταστάσεις. Αυτό για να αντιμετωπίσεις θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον μια εντεκάδα ή 13% παίχτες ποιοτικούς ούτως ώστε να αντέξουν όλη αυτή τη διαδικασία. Το προσπαθήσαμε και τα προηγούμενα χρόνια, δεν μας βγήκε. Την πρώτη χρονιά ίσως ήμασταν πιο κοντά στο στόχο. Πέρυσι δεν ήμασταν καλοί, δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεν δικαιούμαστε να πάρουμε κάτι. Φέτος πιστεύω ότι επειδή αποκτήσαμε και την εμπειρία των δύο προηγούμενων χρόνων, προσπαθήσαμε λίγο να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση και τα καταφέραμε, ξαναλέω όμως, με πολύ πολύ κόπο. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο μέχρι την τελευταία αγωνιστική που αφορούσε τη δικιά μας ομάδα για την τελευταία αγωνιστική ουσιαστικά στον Περαιώ. Και βρεθήκαμε απέναντι σε ομάδες οι οποίες, και αυτό θα το πούμε, ξαναλέω, εμείς δεν θα κρυφτούμε. Ήταν ομάδες που ήταν πιθανόν και καλύτερες από εμάς. Σίγουρα ο Μανιθιακός ήταν μια ομάδα που ξεχώρισε, σίγουρα το Μητράκι ήταν μια ομάδα που ξεχώρισε. Από εκεί και πέρα όμως
και οι υπόλοιπες ομάδες, και τον Άφλιο, και η ΦΥΠΑ και το Κερασίνη ήταν οι ομάδες που εμείς βρεθήκαμε ουσιαστικά κοντά τους. Δεν λέω ότι ήμασταν καλύτεροι, βρεθήκαμε κοντά τους. Εκμεταλλευτήκαμε ίσως τον παράγοντα έδρα, που αυτό είναι και μεγάλο όπλο για τον Απόλλωνα. Και σε συνδυασμό με κάποια άτυχα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων, βρεθήκαμε μια αγωνιστική κοινότητα να έχουμε ουσιαστικά εξασφαλίσει την άνοδο. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που λέω, ότι αν δεν σκύψουμε πάνω από το ποδόσφαιρο της Φωκίδας, είτε λέγεται Επιτροπή Διαιτησίας, είτε λέγεται ποδοσφαιρικό προϊόν, είτε ομάδες, ουσιαστικά αυτό το πράγμα θα επαναλαμβάνεται και θα γίνεται κάθε χρόνο. Όποια ομάδα βγαίνει έξω από αυτόν τον νομό, κυριολεκτικά θα υποφέρει. Μάλιστα. Η ΓΑΜΑ Εθνική είναι μια κατηγορία με μεγαλύτερες απαιτήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ο Γιάννης Κούγιας θα παραμείνει στον προεδρικό θόκο, αν έχει κάνει τις απαραίτητες διεργασίες να βρεθούν άνθρωποι να ενισχύσουν διοικητικά τον Σύλλογο, αν υπάρχει ενδιαφέρον να στηρίξουν την προσπάθειά σας σε ένα μικρό νομό που, όπως λέτε κι εσείς, βγαίνοντας η ομάδα, θα χρειαστεί πάρα πολλά εφόδια. Κοιτάξτε, από την εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει, και εγώ προσωπικά έχω ξεκινήσει ήδη κάποιες επαφές, είτε λέγεται Δήμος Δωρίδας, και κάποιοι άνθρωποι και με κάποιους ανθρώπους ουσιαστικά που πρέπει να, αν μπορούν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Θέλω να πω και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και ειλικρινής ότι αυτό το project που έρχεται μπροστά μας της ΓΑΜΑΕΣ Εθνικής, ο Γιάννης Κούγιας δεν μπορεί να το τρέξει μόνος. Έτσι, να ξεκαθαρίσω αυτό, το έχω πει και στους συνεργάτες μου. Συνεπώς δηλαδή ότι αυτό που θα αποφασιστεί να κάνουμε στην πορεία, βγάζοντας αποτέλεσμα από αυτές τις επαφές που έχουμε, θα είναι συλλογικό, συνολικό και θα δούμε αν, πώς και εφόσον. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Έχω μία αρχή και την κρατάω πιστά από την ώρα που ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο, ότι θέλω να είμαστε καταρχήν υποτιμημένοι, αξιοπρεπείς και ουσιαστικά αξιοπιστοί. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να φανταστώ τι θέλω, απλά μπήκα στη διαδικασία να ξέρω τι μπορώ. Και αυτό το μεταβίβασα και στα παιδιά και στους παίκτες και σε όλους, και με αυτό το, ουσιαστικά με αυτό το μότο πορευόμαστε αυτά τα 7 χρόνια που είμαι εγώ στην ομάδα. Με τον ίδιο προπονητή και τη νέα χρονιά, κύριε Κούγια, με τον βασικό κορμό της ομάδας να παραμένει στον Σύλλογο και στην ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί κάποια παιδιά έχουν τις δυνατότητες, έχουν την ποιότητα, έχουν το ταλέντο και ίσως να έχουν και την εμπειρία από προηγούμενη θητεία τους στην ίδια κατηγορία. Να πω κάτι το που είναι σίγουρο, ο Χρήστος ο Φρέντας θα παραμείνει στην ομάδα, αν προπονητής της ομάδας, και δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, γιατί ξαναλέω ότι έναν άνθρωπο τον αλλάζει όταν έχεις να επιχειρηματολογήσεις, να πεις γιατί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απάντηση στο γιατί. Ο Χρήστος έκανε ουσιαστικά τρία στα τρία, δηλαδή το έφτασε με εκεί που παίρνει, αλλά δεν, που πηγαίνει, αλλά δεν βρίσκω το λόγο ουσιαστικά να συζητάμε και να ψάχνουμε για προπονητή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί πέρα, έχουμε κάνει συζητήσεις με τα παιδιά που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ. Κάποια, και δεν είναι μόνο θέμα αν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναλυτικής, είναι αν ουσιαστικά έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν και να το κάνουν. Με κάποια τα παιδιά θα συνεχίσουμε. Έτσι. Ίσως με αρκετά παιδιά κιόλας. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε να δούμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε νέα παιδιά τα οποία να είναι φιλόδοξα, να έχουν ενέργεια πάνω τους και διάθεση να παίξουν ποδόσφαιρο. Και θα προσπαθήσουμε, αλλά αυτό εξαρτάται, ξαναλέω, από το τι ουσιαστικά οικονομικές δυνατότητες θα υπάρχουν, να κάνουμε και δύο-τρεις προσθήκες ποιοτικές. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα πάμε πάρα πολύ νοικοκυριμένα και μετρημένα. Εμάς στόχος μας σίγουρα είναι να κάνουμε μια καλή πορεία. Αλλά ο πιο βασικός στόχος είναι ότι θέλουμε να δώσουμε βήμα στην περιοχή μας. Ουσιαστικά γι' αυτό είμαστε εκεί. Βήμα στο χωριό μας, βήμα στο δήμο μας, βήμα στο νομό όλων. Να ακουστεί ξανά και η περιοχή μας και ο Δήμος και η Φωκίδα, ουσιαστικά να αναπνεύσει λίγο ποδοσφαιρικά. Για ένα χρόνο, για δύο, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα φανεί στην πορεία, αλλά έστω και για ένα χρόνο να δείξουμε ότι υπάρχουμε γενικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε υπερβολές. Δεν μπορούμε να τις κάνουμε υπερβολές. Σίγουρα καταλαβαίνω με τα λεγόμενά σας ότι χρειάζεστε στήριξη. Άλλωστε το ερώτημα θα ήταν, η μικρή Φωκίδα πληθυσμιακά αντέχει μια ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία?
Έχετε την εμπειρία όμως αυτής της κατηγορίας με τον Απόλλων Ευπαλίου. Πώς βλέπετε το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Υπάρχει προτίμηση για κάποιον όμιλο για την ομάδα σας που θα πρέπει να αγωνιστείτε τη νέα χρονιά? Το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνετε ότι οι διαφορές στους ομίλους είναι πολύ σημαντικές. Αν υπάρχουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, σημαίνει ότι θα υπάρχουν πολύ περισσότερα έξοδα για τις ομάδες και ομάδες σαν τη δική σας που βρίσκεται σε μια μικρή περιοχή θα τα βγάλει πιο δύσκολα πέρα αν σας οδηγήσουν στην Πελοπόννησο, αν πηγαίνατε σε κάποια νησιά, αντί να πάτε εδώ στη Θεσσαλία, στην Στερεά Ελλάδα, με τις ομάδες τις γειτονικές που τη νέα χρονιά, να το πω και αυτό, θα είναι πάρα πολλές στη ΓΑΜΑ Εθνική και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Έχουμε σίγουρα 7 εκπροσώπους από την Στερεά Ελλάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική και υπάρχει και η Θήβα που περιμένει και που μπορεί και αυτή να είναι η 8η ομάδα που θα βρεθεί στην κατηγορία. Να ξεκινήσω το τελευταίο που είπατε. Πραγματικά είναι τρομερό αυτό που συμβεί. Δηλαδή δείχνει τι ποιότητα υπάρχει στη Στερεά Ελλάδα, έτσι. Το να υπάρχουν τόσες ομάδες γενικά στη ΓΑΜΑ Εθνική και εύχομαι και η Θήβα να είναι η 8η ομάδα. Από εκεί και πέρα, η Φωκή ήταν, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κρατήσει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά πώς όμως. Σίγουρα δεν υπάρχει ο one man show, δηλαδή που θα πει ότι εγώ έχω ένα χρηματικό ποσό τέτοιο το οποίο ουσιαστικά το διαθέτω σε μια ομάδα και προχωράμε. Άρα εδώ πέρα υπάρχει αυτό που είπα πριν, ότι ναι, μπορεί να στηρίξει η Φωκή καμιά ομάδα, αλλά συλλογικά. Δηλαδή, αν δεν εμπλακεί ο ίδιος ο κόσμος στη διαδικασία, αν δεν εμπλακεί ο Δήμος στην ίδια διαδικασία, αν δεν εμπλακούν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια οικονομική επιφάνεια. Αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, σίγουρα δεν μπορεί. Απ' την άλλη, να πω για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ ανταγωνιστικό, πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρουμε που πάμε. Η προηγούμενη θητεία μας στη ΓΑΜΑ Εθνική μπορεί ουσιαστικά να μας έδωσε ένα όμορφο ταξίδι, ένα χρόνο. Εμείς, να ξέρετε, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα παρόλο που πέσαμε. Πέσαμε με το χαμόγελο, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Αλλά ήταν μια χρονιά η οποία ο κόσμος που ήρθε στα μαλαμάτα και μας είδε την ομάδα, αποτελούμενοι από νέα παιδιά, από παιδιά που ουσιαστικά ματώσαμε στο γήπεδο, ερχόταν να απολαύσει και να δει ποδόσφαιρο. Και γιατί το λέω αυτό και γυρίζω στο 20 πίσω, γιατί ήταν μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν είχε πάρα πολύ μικρό μπάτζετ, αλλά εμείς επειδή ήμασταν μέσα στην ομάδα και είχε δουλέψει πάρα πολύ, αρκεί να σας πω να εξαιρέσω δύο παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια στην κατηγορία εκείνης της χρονιάς, ο Απόλλωνας ήταν στο τόρ. Είναι τρομερό πράγμα και επίτευγμα. Άκουσα εγώ με τα αυτιά μου δηλαδή που ήμουν στο γήπεδο, γιατί δεν με γνωρίζαν αρκετοί, ότι ερχόμαστε εδώ να δούμε ποδόσφαιρο, να απολαύσουμε ποδόσφαιρο και ας χάναμε. Δεν λέω ότι χαιρόμασταν που χάναμε, αλλά προσπαθήσαμε να χαρούμε το παιχνίδι και τη συμμετοχή μας. Για να το ξαναπώ πάλι, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και φέτος. Για μας το ζητούμενο είναι το παιχνίδι, το ζητούμενο είναι η χαρά του παιχνιδιού και το ζητούμενο είναι να τελειώσουμε μαζί όλοι ευχαριστημένοι άσχετα με το αποτέλεσμα. Και το ποδόσφαιρο, ξαναλέω και το έχω πει, είναι ένα από τα δεύτερα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή μας. Πράγματι, έχετε δίκιο. Πώς είδατε τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φωκίδας, όπου πλέον υπάρχει νέα διοίκηση? Νομίζω ότι ήταν μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά δεν δημιουργήθηκε πόλωση. Αυτό έχω αντιληφθεί εγώ τουλάχιστον. Θεωρώ ότι και η προηγούμενη διοίκηση έκανε κάποια πράγματα σωστά, εξωστρέφεια. Απ' την άλλη θεωρώ ότι και πιστεύω ότι και η καινούργια διοίκηση είναι ένα νέο παιδί και αυτός ο Στάθης ο Καραγκούνης έχει όρεξη. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ ξανά καλή επιτυχία και στους καινούργιους, να δώσω και συγχαρητήρια για την προηγούμενη διοίκηση. Αλλά το ζητούμενο γύρω από όλο αυτό είναι το εξής. Ότι αν δεν καταλάβουμε όλοι, δηλαδή και εμείς κυρίως που είμαστε και πλεκόμαστε το ποδόσφαιρο της Φωκίδας, ότι θα πρέπει να δούμε από κοινού μερικά πράγματα για να το πάμε μπροστά, όποια διοίκηση και να έχει, ό,τι θέλει και να έχει, αν δεν βοηθηθεί από εμάς τους ίδιους, ουσιαστικά είναι σαν να γίνει μη γίνεται τίποτα. Άρα δηλαδή θέλει μια συμμετοχική διαδικασία όλα. Πολύ σωστά. Ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στον κόσμο της ομάδας και του Ευπαλίου? Πριν από αυτό ήθελα να πω κάτι έτσι, που αφορούσε τις ομάδες που συμμετείχαν αυτό στα Μαράζ, γιατί το λέω φέτος, γιατί επειδή έχουμε και μια διαδικασία των προηγούμενων χρόνων, πραγματικά
Εμείς φιλοξενηθήκαμε από τη Θήβα, φιλοξενηθήκαμε από το Κερατσίνη και από τον Άπλιο. Είναι η πρώτη φορά που το βγαίνω και το λέω έτσι δημόσια, το λέω γιατί μας έκανε εντύπωση πραγματικά και ήθελα δημόσια να τους ευχαριστήσουμε. Γιατί ουσιαστικά δεν νιώσαμε περίεργα και άβολα. Άρα δηλαδή είχαμε μια πολύ άριστη φιλοξενία. Όλα τα παιχνίδια που γίνανε στα Μπαράζ ουσιαστικά είχαν μια πολύ, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, ένα πολύ πολύ καλό επίπεδο. Φέτος το νιώσαμε πάρα πολύ φέτος και γι' αυτό το λέω, δεν έχει σχέση με το αποτέλεσμα να ανέβηκαμε ή όχι. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια και στις ομάδες που ανέβηκαν, να τους ευχηθώ καλή πορεία. Από εκεί πέρα, εμείς ουσιαστικά μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία να ετοιμάσουμε την ομάδα, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ετοιμάσουμε, θέλω να πω στον κόσμο ότι θα πρέπει ουσιαστικά να συμμετέχει σε όλο αυτό. Το έχουμε ανάγκη δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό που είπα πριν, ένας one man show που έχει χρήματα και τα μοιράζει έτσι. Εδώ προσπαθούμε συμμετοχικά όλοι να στηρίξουμε το χωριό μας, την πόλη, το Δήμο μας και το νομό μας. Άρα δηλαδή θα πρέπει και αυτοί σε όλο αυτό το πράγμα που θα γίνει φέτος και στη συμμετοχή να το χαρούμε, να το απολαύσουμε όλοι μαζί, να συμμετέχουμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε όλη αυτή την κατάσταση όσο μπορούμε και να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που είπα και πριν, ότι το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι και απόλαυση. Καλή συνέχεια κύριε Κούγια, καλή επιτυχία. Καλό κουράγιο, το χρειάζεστε και καλό καλοκαίρι, γιατί για κάποιο διάστημα θα πρέπει να ξεκουραστείτε, να φορτίσετε τις μπαταρίες σας, γιατί υπάρχουν απαιτήσεις στο νέο πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό ότι και η Φωκίδα, ένας νομός της Στερεάς Ελλάδας, έχει εκπρόσωπο. Αυτός θα είναι ο Απόλλων Ευπαλίου, που πανάξια κέρδισε την άνοδο και τον προβιβασμό στην Γάμα Εθνική. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Με υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.